Η προσφορά, δείτε εδώ. Πίτσα 5.95 μαζί με ποτήρι μπίρας. Μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στην Αθήνα. Και μαντέψτε πού θα πάω. Οχ, μη χυθεί η μπίρα. Πάμε Ελβετία, παιδιά. Πάμε Ελβετία και από Ελβετία Ολλανδία. Ζωάρα, παιδιά. Αυτό είναι ταξίδι. Δείτε εδώ η πίτσα. Συμφέρει, γιατί η προσφορά αξίζει. Έχει... Δείτε πόσο μεγάλη είναι η πίτσα. Δείτε τη δίπλα μου. Δείτε τεράστια. Δηλαδή, αντί να φάω εγώ την πίτσα, η πίτσα θα φάει εμένα. Λοιπόν, ας κάτσω τώρα να φάω εδώ πέρα. Ολλανδία, motherfuckers. Έτσι, για να γουστάρουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν ήρθαμε τελικά ούτε McDonald's ούτε πουθενά. Μας φέρανε σε ένα κλασικό Ολλανδικό. Οι τιμές λίγο τσούχτερες εδώ. Εντάξει, πρωτεύουσα Άμστερνταμ. Τι περιμένω. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν είναι οι ελληνικές τιμές. Όπως έχει εδώ. Βλέπετε εδώ. Breakfast. Έχει 5 ευρώ. Ένα toast. Λοιπόν. Νάντσος, 8,5 ευρώ το νάντσος. Τι θα φάω εγώ, τι θα φάω. Έλα, έλα. Οκ, μόνο κρόκετ. Μπρούχι, κρόκετ. Να φτιαχτούμε λίγο ρε παιδιά. Ολλανδία, έτσι έτσι, Άμστερνταμ. Είμαστε στο Άμστερνταμ. Και τα φαγητά μας μόλις φτάσανε. Είναι αυτό ωραίο το φανταστικό πιατάκι. Κροκέτες με σαλτσούλα και λαχανικά και ψωμάκι. Η σαλτσούλα είναι Haynes. Είναι το Ολλανδικό παπουτσάκι το παλιό, το κλασικό. Εγώ θα πω μέσα τελείως. Πώς είδατε, ήμουνα μέσα στο παπουτσάκι. Δεν μασάει ο show, let's γερά δυνατά και Ολλανδία. Όχι μόνο Αγγλία, παντού θα πάμε ρε. Σε όλο τον κόσμο, ταξιδάκια. Θα τα καταφέρω. Το κάνω ήδη. Believe it or not. Believe it or not, I'm here, okay? Oh, sir. Look, look. What you did over there? Huh? Popo. Man, I love Amsterdam. Jafestas, my brother. Yo, my brother. Ένας και μοναδικός περνάει από παντού. Εδώ, ο Σόλιτς. Δείτε εδώ κόσμος και κοσμάκες. Βλέπετε. Παπουτσάκια, oh my god! Λοιπόν παιδιά, έχω μπουκώσει, έχω αρρωστήσει. Είχα πυρετό, ορίστε, να βάλω και μια φωτογραφία να δείτε. 39 και 7. Δεν μασάω ρε, δεν μασάω. Είσαι σαν εκεί τους λούλιδες που το παίζουν μάγκες πίσω από την οθόνη, πίσω από το πληκτρολόγιο. Είναι Σόλιτς! Fuck you ρε, fuck you να πούμε. Λοιπόν, δείτε εδώ, είμαστε Ολλανδία και θα κάνουμε λίγο exploration. Παιδιά, η χώρα, ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, είναι και γαμό τις χώρες. Και είναι η χώρα του ποδηλάτου, στην κυριολεξία. Δηλαδή, δείτε τώρα εδώ στη σειρά πόσα ποδήλατα είναι, δείτε εδώ. Δείτε πίσω μου, από εκεί πέρα, δείτε ποδήλατα. Δηλαδή όπου και αν πάμε στην πόλη, όπου και αν πάμε, έχει ποδήλατα παντού. Στην κυριολεξία. Λοιπόν, να φανταστείτε, θα πάω τώρα σιγά σιγά προς κεντρικά. Δεν είμαστε τελείως στο κέντρο. Είμαστε λίγο παραέξω, λίγο, ελαφρώς.
Και δείτε εδώ τα καράβια από πίσω, ρε παιδιά, τι ωραία που είναι. Καλά, όλοι μέσα στα ποδήλατα. Επειδή εμένα μου αρέσουν και όλα στα ποδήλατα, αλλά όχι αυτού του είδους ποδήλατου. Εγώ δεν θα το καβαλούσα αυτό. Εντάξει, μπορεί και ναι, ποτέ να μην λέω ποτέ. Αλλά λοιπόν, δείτε εδώ πέρα. Και θα μου πείτε και σόλιτ εσύ τι ποδήλατα καβαλάς. Mountain bike, μόνο. Λοιπόν, σπάνια street bikes. Και ας βάλουμε την κουκούλα μας και να γίνουμε σαν τον Arrow. Λεβέντες μου, αγόρις μου, κουρετσάρες μου, κάνω μια στάση εδώ πέρα και πολλές φήμες που είναι πραγματικότητα, δεν είναι φήμες αυτές. Βλέπετε εδώ τη λίμνη. Έρχονται τα βράδια, μεθυσμένοι και όπως πάνε να κατουρίσουν, σουπ, με το κεφάλι μέσα. Και έχουν απώλεια κάθε εβδομάδα από ένα άνθρωπο. Για να μην νομίζετε ότι είναι όλα perfect στο εξωτερικό. Πάντα, να μου πεις καμία σχέση, αυτό δεν έχει να κάνει σχέση, έχει να κάνει με τη μαλακία του ανθρώπου στον εγκέφαλο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πάντως ένα πράγμα, τέτοια περιποίηση, όλα στην πένα, φανταστείτε τόσος κόσμος και όλα αυτά τα σπίτια και όλα μέσα στην πένα, δεν μασάνε. Και δείτε εδώ παιδιά, είμαστε στο κέντρο ακριβώς που εδώ είναι όλα τα μαγαζιά και ακόμα και τα κόκκινα φωτάκια. Αυτά είναι κωδικοποιημένα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, δείτε εδώ η λίμνη, τι ωραία που είναι. Μέχρι κάτω έχει ροζ ελέφαντες, έχει Heineken εδώ, έχει Guinness, έχει τα πάντα όλα, έχει. Ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν. Πω. Αλλά όταν λέμε Ολλανδία δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλά περισσότερα και πολλά άλλα. Ορίστε. Ένας ροζέ ελεφαντάκος κάπου εδώ πίσω είναι. Λοιπόν, ένας μπαρμπέρις εδώ πέρα. Και όμως όλα αυτά εδώ αυτή τη στιγμή είναι ησυχία επειδή είναι μέρα. Διότι αργότερα γίνονται τρελά πράγματα. Πολύ τρελά. Λοιπόν, δεν μπορώ να δείξω τίποτα από αυτά, διότι είναι παράνομο για το YouTube και κυρίως ακατάλληλα περιεχόμενα για το κανάλι μου κιόλας. Παιδιά, την κάνω, διότι είμαι πολύ άρρωστος, δεν μπόρεσα να τα καταφέρω πλήρες, αλλά όπως λέμε, η προσπάθεια μετράει. Τα έχω φτύσει, δηλαδή νιώθω χάλια. Όμως, δείτε εδώ τριγύρω κοντά, σιγά σιγά, πώς είναι. Δείτε εδώ. Και ακριβώς εκεί πίσω, αυτό είναι το train station. Δείτε τι γαμάτο που είναι. Τα έχω φτύσει. Τι να κάνουμε, αρρωστήσαμε σε αυτό εδώ το κολόκερο. Φαντάζεστε και καλά, sound effect και καλά ότι έχω αρρωστήσει. Λοιπόν, δεν πήγαν ακριβώς τα πράγματα ακριβώς όπως ήθελα στο περίπου. Δηλαδή ήθελα να κάνω 2 και 3 βιντεάκια όμορφα και ωραία, δηλαδή με μαγαζάκια το ένα το άλλο. Απλώς σας έδειξα στα γρήγορα έτσι λίγο το Άμστερνταμ, λίγο τους δρόμους. Δεν είναι ότι είδαμε το Άμστερνταμ, αλλά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τσαφέστες μου, ευχαριστώ πολύ που είδατε το βιντεάκι, για χαρά.